Φύγω να πάω μια βόλτα στο μόλ, λογικά θα πάμε. Όπως είδατε ήρθαν και μας είπαν και τα κάλαντα. Και να πω και χρόνια πολλά, εύχομαι να περάσετε τέλεια Χριστούγεννα. Σήμερα ξεκινάει το τελευταίο μας vlog μας για τη φετινή χρονιά, αλλά δεν στενοχωριόμαστε, δεν πειράζει. Του χρόνου είπαμε να είμαστε καλά. Και φοράω το καινούργιο μου το μπλουζάκι. Δεν το έχω ξαναφορέσει, είναι η πρώτη φορά. Και εκείνο το φαρδί το παντελόνι που είχα πάρει από American Eagle, το πάρα πολύ φαρδί που σας έλεγα. Να το, και είμαι έτοιμη να πάω στον πανικό. Τα θέλω και τα παθαίνω, το βλέπετε. Μπορεί να μουρμουρίζω, αλλά πηγαίνω. Μόλις έφτασα στο κομμωτήριο της Σύσης, να χτιμιστούμε λίγο, γιορτές είναι το παιδί μου. Και πάω τρέχοντας γιατί έχω αργήσει. Και θέλω να σας πω ότι είδα τώρα που ερχόμουν ένα αυτοκίνητο με λαμπάκια και το ζήλεψα. Φεύγω από το σπίτι να γλιτώσω τα μελομακάρονα για τους κουραβιέδες και έρχομαι στη Σύση και έχει εδώ πέρα ένα κάρο πράγματα. Τώρα να μην πάρω ένα μελομακάρονο, όχι κουραβιέ θα πάρω που μου αρέσουν περισσότερο. Τι ωραία που είναι, Σύση, είναι τέλεια. Τέλεια! Τελευταίο vlog μας της χρονιάς. Δεν γινόταν να μην έρθω στη Σύση. Για κανένα λόγο δεν γινόταν. Πώς θα είμαι τα Χριστούγεννα, ποιος θα μου φτιάξει τα μαλλιά, εννοείται η Σύση. Και δείτε τι όμορφο που είναι. Τα οποία μακρύνανε. Θα τα κόψουμε με τη νέα χρονιά πάλι. Θα πέσει πάλι ψαλίδι. Και καλά Χριστούγεννα. Και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Σύση, να είσαι καλά και εσύ. Καλές γιορτές, με υγεία. Είμαι έτοιμη, τα κάναμε έτσι vintage μπουκλίτσες. Δείτε εδώ τι ωραίες που είναι οι σκάλες. Πω πω, τι ωραία. Τώρα λίγο να βαφτώ. Και θα είμαι έτοιμη. Όχι, θα κάνω τίποτα. Σπίτι οικογενειακά θα είμαστε, αλλά έτσι ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο περιποιημένες, δεν γίνεται. Τι τέλεια, θα τα κατσιάσω τώρα μέχρι το βράδυ. Έτοιμα τα μαλλιά μου και έφυγα, πάω σπίτι κατευθείαν για να ετοιμάσω το σουφλέ. Εγώ σήμερα θα φτιάξω σουφλέ, θα φτιάξω ο καθένας μας και από ένα φαγητό. Εγώ θα φτιάξω σουφλέ. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου θα ψήσουν κοντοσούβλι. Πεθαίνω. Η αδερφή μου θα φτιάξει. Τι θα φτιάξει, κάτι μπορεί να φτιάξει, αλλά δεν θυμάμαι τι. Οπότε φύγαμε κατευθείαν για το σπίτι. Σπίτι και με περίμενε ένα τελείο δώρο που μου πήρε η νονά μου για τα Χριστούγεννα. Ναι, είμαι 29 χρονών και η νονά μου ακόμα μου φέρνει δώρα. Έχω την καλύτερη νονά όλου του κόσμου, νομίζω, παιδιά. Μου φέρνει και το Πάσχα τη λαμπάδα μου, πάντα δεν υπάρχει περίπτωση. Και ελάτε να σας δείξω τι τέλεια παντοφλάκια, παύλα μποτάκια μου πήρε. Δείτε το εδώ, πόσο ωραία είναι. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστά. Εγώ που δεν αντέχω και τις παντόφλες, εντωμεταξύ νομίζω πως ένα μποτάκι θα με σώσει. Wow, δείτε τι ωραία που είναι. Τι τέλεια, έχει και μέσα, είναι γεμάτο γούνα. Και όλο απ' έξω. Νονά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τέλεια. Μου ήρθαν και κάτι τέλεια προϊόντα από την NYX. Και είχε μια καρτούλα η οποία έγραφε ότι μου στέλνουν τα πιο λαμπερά προϊόντα για να λάμψω τα φετινά Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραίο. Και όντως είναι όλα τόσο ωραία και λαμπερά. Δείτε αυτές εδώ τις σκιές. Αυτή εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Thank you.
Θα το αφήσω λίγο ακόμα έτσι να πιάσει και εκεί αυτό το ελαφρύ το κάψιμο που έχει κάνει εδώ στις άκρες, γιατί μου αρέσει να είναι το τυρί έτσι λίγο καμένο πάνω. Και είναι έτοιμο να καταναλωθεί χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς καθόλου, μα καθόλου τύψεις. Και εδώ γυρίζει το κοντό σουβλάκι. Ετοιμάζεται σιγά σιγά. Τι κάνεις εκεί, τι κάνεις εκεί, σε βλέπω. Για σένα. Θα καείς, βρε. Για μένα είναι. Ευχαριστώ. Έτοιμο και το σουφλέ. Να το. Και άντε τώρα να ετοιμαστεί και το κοντοσούβλι. Να τα κατασπαράξουμε. Έχουμε και μουσική υπόβρουση, αδερφή μου. Τη φωνάρα. Την καταπληκτική. Και συνεχίζει. Μου χαλάει το βίντεο, εγώ συνεχίζω όμως και τραβάω τα φαγητά. Συνειδητοποίησα όση ώρα ήμουν πάνω ότι πρώτον δεν σας έδειξα το γλυκό το σπάργανα, το οποίο κατασπαράχτηκε, δεν έμεινε τίποτα. Και κακώς θα σας το δείξω κάποια στιγμή στο Instagram, όσες έχετε τέλος πάντων να το δείτε, γιατί θα το ξαναφτιάξει σίγουρα η μαμά μου. Είναι ωραίο γιατί από αυτό που βλέπατε χθες βγαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι σαν πίτα, φανταστείτε. Γίνεται σαν μια πίτα με πολλά φύλλα. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι δεν σας έδειξα το μακιγιάζ που είχα κάνει και το ντύσιμο που είχα κάνει πριν. Τίποτα. Τίποτα. Το μυαλό μου έξω το κεφάλι λόγω των Χριστουγέννων. Και πάμε τώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό. Να βγάλουμε μάλλον την νικήτρια. Όπου έβγαλα εγώ από το νούμερο 23. Θα κληρωθεί δηλαδή η κοπέλα από το νούμερο 23, πάω να φορτώσω τα σχόλια και επιστρέφω. Λοιπόν, φόρτωσα τα σχόλια και πάμε γρήγορα να βγάλουμε την τέταρτη και τελευταία τυχερή και θα σταματήσω εδώ. Στη Νίκη, η οποία μου γράφει συμμετέχω στον διαγωνισμό, τι νοικοκυρά είσαι εσύ, όλα τα χαρίσματα έχεις. Νίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα περιμένω email σου να μου στείλεις, θα σου στείλω εννοείται και μήνυμα τώρα από κάτω για να μου απαντήσεις σε κάποιο email. Απλά να θυμάστε κορίτσια ότι θα τα στείλω με τη νέα χρονιά τα δέματα, εκτός και αν την επόμενη εβδομάδα προλάβω κάποια στιγμή να πεταχτώ ελτά να τα στείλω και σας έρθουν νωρίτερα από ό,τι υπολογίζω. Ελπίζω να γίνει. Ελπίζω, μπας και τα χαρείτε μέσα στην πρωτοχρονιά, αλλά δεν ξέρω. Τώρα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πω, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω πως πέρασαν έτσι οι μέρες. Πάρα πολύ γρήγορα. Θα μου λείψει πάρα πολύ το vlog μας φέτος και δεν θα μου λείψει καθόλου το μοντάζ, καθόλου, γιατί φέτος πραγματικά ξενύχτησα πάρα πολύ, έπεσε πολύ ξενύχτη, αλλά θα μου λείψει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας, τα μηνύματα που διάβαζα καθημερινά και όλη αυτή η διαδικασία που και εσείς το πρωί περιμένατε και εγώ το βράδυ έφτιαχνα για να δείτε εσείς. Δεν πειράζει, θα ευχηθούμε να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και του χρόνου να ξαναέχουμε vlog μας και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και συμπαρασταθήκατε, μου συμπαρασταθήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία με τα ωραία σας τα θετικά μηνύματα, γιατί αυτό στην ουσία είναι η δική μου επιβράβευση. Τώρα μου στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχες γιορτές με υγεία και αγάπη, να χαρείτε όσο πιο πολύ μπορείτε τις οικογένειές σας και τους φίλους σας, να τους έχετε μαζί σας, δίπλα σας, γιατί οι άνθρωποι είναι το σημαντικό για εμένα και όχι όλα τα υπόλοιπα δώρα, ταξίδια, σουξουμούξου, μανταλάκια. Όχι, ούτε καν, το να είμαστε δίπλα στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και σας εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Τώρα κάντε υπομονή, λίγες μέρες θα μου δώσω ένα μικρό ρεπό και θα επιστρέψω λίγες μέρες έτσι να ξεκουραστώ, να ξεκουραστεί η κάμερα, να ξεκουραστεί ο υπολογιστής, γιατί και αυτά είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται λίγο. Θυμάστε το τι περάσαμε μέσα στο vlog μας. Εκτός κι αν καμιά από αυτές τις μέρες μου την βαρέσει και γυρίσω κανένα vlog και ανεβάσω πριν την πρωτοχρονιά κάποιο vlog. Θα δούμε. Δεν ξέρω όμως, δεν υπόσχομαι. Γράψτε μου από κάτω εάν θέλετε εσείς να δείτε κάποιο vlog μέχρι την πρωτοχρονιά και θα δω εγώ τι μπορώ να κάνω. Για μια μέρα δεν πειράζει. Θα σπάσω το ρεπό μου και θα επιστρέψω στα καθήκοντά μου. Σταματάω, δεν μιλάω άλλο για να μην σας κουράσω. Θα σας ξαναδώ πάλι πολύ σύντομα και θα με ξαναδείτε κι εσείς και όσους έχετε Instagram θα βλέπετε και καθημερινά, ρε παιδί μου. Και από εκεί δεν παίρνω ρεπό, από το YouTube μόνο παίρνω ρεπό. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Μέχρι τότε σας φιλώ γλυκά. Γεια! Yeah!